Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κυριάκο Κούσο. Κύριε Κούσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πώς είστε, καιρό να τα πούμε από τότε που ήσασταν σε άλλο πόστο. Και τώρα είστε υπουργός. Πάνω από ένα χρόνο. Έχει πάνω από ένα χρόνο. Βλέπω ότι η φωνή σας δεν έχει διορθωθεί. Μήπως να πάτε να δείτε κάποιο ειδικό για αυτό που σας άφησε ο κορονοϊός. Έχω δει ειδικούς. Είναι δυστυχώς πρέπει να κάνω αφωνία 15-20 ημερών για να επανέλθω. Είναι κάτι τώρα που προέκυψε αυτό. Από τον καιρό που είχα πρόβλημα κορονοϊού, έχει μείνει. Επεβαρύνθηκε. Άρα πρέπει να βρείτε ένα διάστημα που να έχετε 15-20 ημέρες να μην μιλάτε για να περάσει. Πρώτη τρίτου. Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Είστε κι εσείς έτσι εκεί σε αναμονή για διακοπές. Κύριε Κούσο, επειδή το αναφέρατε τώρα, πώς τρέχει η προεκλογική? Ο Υπουργός συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προεκλογική? Ο Υπουργός συμμετέχει στον βαθμό και την έκταση που θα τους ζητηθεί και μέσα στα πλαίσια που δεν δημιουργείται θέμα με τα καθήκοντα που εκτελεί. Ναι. Που αντιλαμβάνουμε στηρίζεται ποιον υποψήφιο? Σαφίστατα υποστηρίζω τον υποψήφιο που έχει υποδείξει το κόμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θα έχουμε και έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το διάταγμα με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, τη θέσπιση. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να σπεύσετε και μια σειρά άλλα μέτρα πλησίων εκλογών. Έχουμε τέτοιες αποφάσεις κάθε που είναι εκλογές στα διάφορα υπουργεία? Είναι... Ναι. Όχι. Είναι θέματα που έχουν τροχιοδρομηθεί από την προκάτοχό μου και τα οποία θα πρέπει, όπως έχω πει, να ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να ολοκληρώσω αυτά που έχει. Ωραία, πάμε να κάνουμε αρχή έτσι, να αναλύσουμε έτσι τον απόϊχο της έσπισης του ακατώτατου μισθού. Έχετε ακούσει και τις δύο πλευρές, τα παράπονά τους, τη διαμαρτυρία τους, πώς θα τοποθετηθούν. Και από τις δικές σας ανακοινώσεις, περιμένετε έτσι λίγο να το ολοκληρώσω, βλέπω ότι τρέχουν ακόμα κάποια πράγματα. Εντός Σεπτεμβρίου, αντιλαμβάνομαι ότι θα συνέλθει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να δούμε και το θέμα του ωραρίου, αργιών κλπ. Αυτό δεν έχει κλείσει. Πρέπει να τροχοδρομηθεί επίσης. Σωστά. Και να συσταθεί και μια επιτροπή και να ενταθούν οι ελέγχοι από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων. Αυτά έχω καταγράψει ότι πρέπει τώρα να τρέξουν. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο πιο πίσω για να μπορούν και οι τηλεθεατές μας να γίνονται κοινωνία αυτών των οποίων... Μα επειδή γνωρίζουν, πάνω να δω τη συνέχεια εγώ, αλλά πείτε μας ξανά το τι προβλέπει. Ναι. Συζητούσαμε το θέμα του Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Για μένα αυτό ήταν ένα θέμα καθορισμού ενός αριθμού. Με κάποια κριτήρια, με κάποια δεδομένα. Δεν συζητούσαμε ούτε αργίες, ούτε... Επιθυμίσω ότι πριν την καθιέρωση των ψήφισης του διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, υπήρχε ένα άλλο διάταγμα, το οποίο αφορούσε νέα επαγγέλματα και είχαν συμφωνήσει ένα κατώτατο μισθό για 9 μόνο επαγγέλματα. Δεν καθοριζόταν εκεί όρια απόδοση με εξαίρεση δύο κατηγορίες. Τις καθαρίστριες και τους φύλακες. Και αυτό γιατί εκεί υπήρχαν συγκεκριμένα ωράρια τα οποία ήταν αποδεκτά προφανώς. Εκείνο που είχε σημασία. Καθαρίστες εννοείται και ακούς βοηθούς, εννοείται ποια είναι, δεν νομίζω να υπάρχει έτσι αναφορά σε καθαρίστριες. Κύριε Κούσο, σε τι αναφέρεστε? Το διάταγμα του 2012 για τις καθαρίστριες και για τους φύλακες υπήρχε ωραία απόδοση. Για τα άλλα 7 επαγγέλματα που αφορούσε το συγκεκριμένο διάταγμα, δεν υπήρχε ωραία απόδοση. Είτε γιατί ήταν καθορισμένο το ωράριο, παραδείγματος χάρη πολιτές καταστημάτων, που ήταν καθορισμένο το ωράριο. Είτε γιατί λόγω πρακτικής ή ετοίμου η σύμβαση ίσχυε άλλο ωράριο. Ναι. Είναι όμως η σημασία είναι ότι και στο διάταγμα του 2012 δεν καθοριζόταν
πληροφορία, απόδοση, με εξαίρεση τα δύο επαγγέλματα που ανέφερα, φύλακες και καθαρίστριες, για συγκεκριμένου λόγου. Ναι. Ναι, αλλά από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουμε και Κυριακές, ανοιχτά καταστήματα και όλα αυτά. Για να έρθουμε στο σήμερα. Επειδή αυτό λέτε το 12. Δεν αφήνετε μόνο να ολοκληρώσω. Λοιπόν, παρακαλώ. Κάνουμε έναν δρομή γι' αυτό, επειδή είμαστε στο 12, διαρωτούμε μέχρι να φτάσουμε σήμερα. Ελάτε. Ναι, έχει σημασία όμως, γιατί γίνονται κάποια θέματα. Κατανοητό. Ωραία. Και από τις δύο πλευρές. Ναι. Και ένα από τα θέματα που γίνεται είναι το ωράριο, γιατί δεν υπάρχει ωραία απόδοση. Ναι. Εξηγώ λοιπόν γιατί δεν υπάρχει ωραία απόδοση. Πέραν του γεγονότος ότι στο συγκεκριμένο διάταγμα που εκδόθηκε το τελευταίο, για μένα είναι ξεκάθαρο πια τώρα. Ό,τι ίσχυε χθες, ισχύει και σήμερα. Mm-hmm. Εάν λοιπόν ο οποιοδήποτε εργοδοτούμενος εργαζόταν συγκεκριμένες ώρες, αυτές είναι οι ώρες. Και αυτός είναι ο διαιρέτης του εθνικού κατώτατου ισού. Και δεν υπάρχει οποιοδήποτε στην Κύπρο που να μην γνωρίζει πόσες ώρες εργάζεται. Να. Και δεν υπάρχει, ακόμη και αν είναι ωριό προμίσθιος, στη συγκεκριμένη εταιρεία που καλείται να εργαστεί, έχουν συγκεκριμένο ωράριο. Κατά την έννοια, δεν είναι σωστό να λέγεται ότι δεν έχει καθοριστεί ωριαία απόδοση. Έχει καθοριστεί. Απλά δεν ικανοποιούνται οι συντεχνίες. Γιατί δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ωράριο 38 ώρων, όπως δεν ικανοποιούνται οι εργοδότες, γιατί υπάρχουν επαγγέλματα ή εταιρείες που εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από τις 38. Επειδή λοιπόν αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα από το θέμα του εθνικού καθότατου μισθού, έχω δεσμευτεί να συγκαλέσω το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα εντός Σεπτεμβρίου για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα τα οποία τους απασχολούν και να βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Ήδη, πρέπει να σας πω, σήμερα έχω υπογράψει την επιστολή προς τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, που τους παρακαλώ να με ενημερώσω για οποιοδήποτε θέμα θα ήθελαν να περιληφθεί στην ημερησία διάταξη, και μόλις πάρω τις απαντήσεις τους τις επόμενες μέρες, θα συγκαλέσω συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για να συζητήσουμε όσα θέματα απασχολούν τους κοινωνικούς εταίρους. Ναι. Αλλά δεδομένο έχουν μία αύξηση στον κατώτατο μισθό, όπως και να το δει κάποιος, υποφελούνται 80.000 συμπολίτες μας. Υπάρχουν δομείς που το όφελος είναι πολύ πολύ μεγάλο. Δώστε μας ένα παράδειγμα, γιατί θα έρθω να το συνδέσω και με άλλα και με άλλους θεσμούς, αν θέλετε, όπως το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα κλπ. Τα έχετε λάβει υπόψη αυτά? Διότι αν με τη θέσπιση κατώτατου μισθού ένας ο οποίος παίρνει και από το ελάχιστο για να συμπληρώσει το επίδομά του, τώρα με 20 ευρώ που θα είναι πιο πάνω μισθός, να του κοπεί το επίδομα, αυτά τα έχετε κοιτάξει, κύριε Υπουργέ? Γιατί μιλάμε για κοινωνική πολιτική του κράτους. Έχουμε δει εκείνα που πρέπει να δούμε. Και όλα όσα αφορούν τον μισθό. Εκείνο που έχει τη σημασία είναι ότι πρέπει να καθορίζουμε εθνικό κατώτατο μισθό. Το κάνουμε. Ναι. Και είμαστε 22η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το κάνει. Και είμαστε και ένατοι καθώς αφορά το ύψος του μισθού. Ναι. Θα έρθουμε στο ύψος. Αυτό που διακόπτω, αλλά για να έχουμε και έτσι μια, να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις των τηλεθεατών, κύριε Κούσο. Σε αυτό που λέω. Από τώρα και στο εξής, όταν με ρωτάτε, θα σταματώ να σας απαντώ. Κύριε Κούσο, μου να ρωτήσω αυτό που έχει να κάνει με το που σας είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό. Πώς δώσαμε στους χαμηλούς συνταξιούχους μια αύξηση και μετά τους αφαιρέσαμε από την βασική σύνταξη? Δεν παίρνουμε ιστορικά χαμηλούς συνταξιούχοι. Άλλο λέω το παράδειγμα. Μην έρθετε να αυξήσετε τον κατώτατο για αυτές τις χιλιάδες που είπατε. Δεν συνδέεται αυτό με τους μισθούς. Συνδέεται με το ελάχιστο εγγυημένο όμως. Ένα εισόδημα. Πολύ χαμηλό το ελάχιστο εγγυημένο για να συζητάμε και να το συνδέουμε. Καλά, εγώ το θέτω, κύριε Κούσο, γιατί θα προκύψει ενδεχομένως και αυτό τώρα. Να το θέσω διαφορετικά. Λοιπόν. Να το θέσω διαφορετικά.
εάν και πόσο προκύψει οποιοδήποτε θέμα, θα το αντιμετωπίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε ότι τώρα κάποιος που είναι ήδη 6 μήνες σε εργασία και αμείβεται κάτω των 940 ευρώ, από 1η-1η το 23 θα το παίρνει, δεν θα περιμένει το εξάμηνο. Σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή μου στέλνουν οι τηλεθέατες και σε εσάς θα τα λένε, αν ζει κανείς με 940 ευρώ, και έχω εδώ έναν κύριο που μου έστειλε και αναλυτικά τα έξοδα, ενίκιο στην καλύτερη 600 ευρώ, ρεύμα 130, τηλέφωνο, ίντερνετ 50, νερό 20 ευρώ, κοινόχρηστα 30, υπεραγορά φαγητά επιβίωσης 150, βενζίνη 150, σύνολο 1130, αφαίρεση κατώτατου, χρωστάς 190. Και όλη αυτή είναι η συζήτηση αν ζει κανείς με 940, που είναι και μειχτός ο μισθός. Ωραία. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά. Στόχος του εθνικού κατώτατου μισθού δεν είναι να καθορίσει τον ιδεατό μισθό. Εκείνον τον μισθό που ικανοποιεί όλες αυτές τις αναγκές που είπε. Στόχος είναι να πεις στον κάθε εργοδότη απαγορεύεται να δώσεις οτιδήποτε κάτω από αυτό. Και γιατί? Γιατί έχουμε συμφωνίες που καθορίζουν μισθούς στα 720, στα 740, στα 750, στα 780, στα 800. Ναι. Εκείνοι είναι μισθοί καλύτεροι από τον εθνικό κατώτατο. Και μάλιστα αυτή η μισθή με τη συμφωνία συντεχνιών. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε να αυξήσουμε το μίνιμουμ που μπορεί να παίρνει ο οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος στον τόπο μας. Και δεν λέμε ότι αυτός είναι ο ιδιατός μισθός. Αντίθετα. Αντίθετα. Από επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, ναι, ότι από την εφαρμογή του σε ένα χρόνο θα έχουμε την πρώτη αναπροσαρμογή. Και αυτή η αναπροσαρμογή θα έχει κριτήρια. Ναι. Αυτή η εγκεμελής επιτροπή είναι συμβουλευτική. Μπορεί και να μην την ακούσετε, αντιλαμβάνομαι. Συμβουλευτική είναι. Η επιτροπή η οποία θα δημιουργηθεί διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα συμβουλεύει το εργατικό συμβουλευτικό σώμα. Mm-hmm. Το οποίο με τη σειρά του θα συμβουλεύει τον Υπουργό, ο οποίος με αιτιολογημένη έκθεση θα κάνει την πρόταση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Αυτό λέω, όπως και τώρα δηλαδή. Ναι. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιέχονται σε ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία για να κρυβολογώ δεν έχει σταλεί ακόμα, μας έχει σταλεί το πρώτο δείγμα της για να εκφράσουμε απόψεις. Αναμένεται ότι θα εκδοθεί Οκτώβριο και δεν νομίζω ότι σε αυτό το σημείο να διαφωνήσει κανένας. Ένα από τα κριτήρια λοιπόν τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού και το κόστος διαβίωσης. Αν λοιπόν, ναι, αυτό που λέμε τώρα δεν βγαίνει. Ωραία. Κατανοητό. Τώρα, κύριε Κούσο, επειδή έχει και στο δημόσιο προσλήψεις, μας έλεγαν, μας έστειλαν προχθές μηνύματα ότι καθαρίστρια σε υπαρχιακό που πήγε για συνέντευξη και έδιναν 700 ευρώ κλπ. Όλα αυτά φαντάζομαι τα έχετε υπολογίσει ότι και εδώ θα ισχύσει κάτι ανάλογο. Ή υπάρχει κάπου έτσι, ένα κενό, μια τρύπα που θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αγορά υπηρεσιών? Μετράει και η αγορά υπηρεσιών στον εθνικό κατώτατο μισθό? Εκεί που θα εργοδοτηθεί κάποιος για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε τρίτο, φυσικά και θα ισχύει ο εθνικός κατώτατος μισθός. Ναι. Άρα και όσο τρέχει τώρα η κυβέρνηση με προσλήψεις, θα ανέβει ο μισθός. Δεν θα μείνει σε αυτό που είναι η προκήρυξη. Να το πούμε όσο πιο ξεκαθαρά γίνεται. Δεν θα υπάρχει κανένας εργοδοτούμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός όσες εξαιρέσεις αναφέρονται στο διάταγμα, που να παίρνει λιγότερα από 885 ευρώ ή 940 στους 6. Μάλιστα.
Λοιπόν, επειδή προχθές είπατε ότι για λόγους προφανείς εξαιρούνται οι οικιακοί βοηθοί όσοι ασχολούνται με τη γεωργοκτηνοτροφία, δεν θυμάμαι το. Και όσοι εργάζονται στην ναυτιλία. Οι προφανείς ποιοι είναι, γιατί ο οικονομικός μας αναλυτής είπε ότι οι προφανείς λόγοι είναι ότι απλά δεν ψηφίζουν. Εάν δεν εξαιρούσαμε φερειπίν του ναυτικού, ναι. Ξέρετε τι θα συνέβαινε. Τι. Η κυπριακή σημαία θα είχαν το 90% των πλοίων της. Διότι δεν θα ήμασταν ανταγωνιστικοί. Τα γεωργοκτηνοτροφικά μας. Ναι. Δεν σας ακούμε, όμως. Όπως έχω πει ξανά. Ναι. Έχουμε κάποια δεδομένα στην Κύπρο τα οποία δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Ναι. Και δεν λέω ότι είναι σωστά. Λέω ότι είναι δεδομένα όμως. Και όποιος θέλει να τα παραγνωρίζει, είτε λαϊκίζει, είτε δεν θέλει να αξιολογά σωστά τα δεδομένα. Μάλιστα. Η γιαγιά μου λοιπόν, που είναι στα Μαντρία, η θεία μου, με συγχωρείτε, και έχει μία οικιακή βοηθό, ναι. Δεν μπορεί να την πληρώνει περισσότερο από ό,τι την πληρώνει σήμερα. Και ναι, υπήρξε μια εξαίρεση. Και αν κάποιος θέλει να μου πει ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματικά δεδομένα που αφορούν αυτές τις κατηγορίες, τότε δεν μένει στην Κύπρο. Και θα επαναλάβω. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Σιγά σιγά όλες αυτές οι στρεβλώσεις κάποια στιγμή θα διορθωθούν. Αυτό. Για να όποιος έχει ανάγκη, όποιος μπορεί και πληρώνει. Μπορεί να και στη γεωργοκτηνοτροφία, πάτε να δείτε πώς ζουν μέρα, αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν μπορούν σε μια μέρα όλα να διορθωθούν. Μάλιστα. Μακάρι να είχαμε το μαγικό ραβδί και να είχαμε και το λευτό δέντρο όπως χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό. Να τα φτιάξουμε όλα. Ναι. Έχουμε κάποια δεδομένα. Το λευτό δέντρο ήταν το κυπριακό παιδευτικό πρόγραμμα. Να μετρούμε την κρυάδα, να μοιράζουμε το πάπλο. Μάλιστα. Όχι να τα θέλουμε όλα και όλοι. Δεν μπορούμε. Πολύ απλό. Εντάξει. Άρα στα λόγια του έχεις του Γιώργου που μας έλεγε πριν, κατανοητό. Εδώ, ναι. Εγώ είχα συνάντηση πριν λίγο με μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας, τους παραπληγικούς και τους τετραπληγικούς. Ναι. Και μου έλεγαν για τα ποσοστά που δίνουμε σε σύγκριση με την Ευρώπη. Το 70%, 60%. Και έχουμε τους ανθρώπους που είναι καθυλωμένοι σε ένα καροτσάκι χωρίς ουσιαστική βοήθεια και αδυνατούμε να τους δώσουμε πολύ περισσότερα που αν με ρωτάτε, μακάρι μπορούσαμε να τους τα δώσουμε όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο καθένας λοιπόν να αξιολογά σωστά τα δεδομένα. Κύριε Κούσα, αυτό που προκύπτει το πιο σοβαρό από όσα συζητήσαμε και έχει να κάνει με τον 100% μισθό, που είναι και αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Αυτό τώρα με τα 940 ευρώ θα έχει να κάνει με ένα ωράριο που είχε τώρα ένας εργοδότης. Αφαιρώντας 2 ώρες, το κάνει και θα πάρει θα δίνει κάτω από 940 δεν ευρώ. Αυτό πώς θα το λύσετε. Χιλιάδες θα παίρνουν λιγότερα. Δεν μπορεί κανένας εργοδότης να παραβεί τις πρόνοιες του συγκεκριμένου διατάγματος. Θα αντιδράσουμε άμεσα, κέρια, αποτελεσματικά. Δεν επιτρέπουμε παράβαση του διατάγματος. Και οποιοσδήποτε συμπολίτη μας τύχει εκμετάλλευσης να μας ενημερώσει αμέσως. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούσο. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Που σας ακούσαμε. Ελπίζω να μην σας εκνεύρισα ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια να έχετε. Εσείς, κάθε άλλο. Γιατί να με εκνευρίσετε. Χαρά λέω, μου να βλέπω μαζί σας. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Καλή γεια σας. Καλή συνέχεια.